η εποχή που η τελευταία φορά υπήρξε μορφή καθηπροέδρου της Βουλής, αλλά το 1965, το 1985, ναι. Νέα Δημοκρατία έκανε, αφήστε τώρα, ξέρω καλύτερα από τον καθένα τι ήταν. Υπήρχε, δεν υπήρχε πρόεδρος τότε στη Βουλή, γιατί ο Αλευράς ασκούσε καθήκοντα πρόεδρου Δημοκρατίας. Αν θέλετε να γνωρίζετε, λοιπόν, μην παρεμβαίνετε και μου κάνετε διορθώσεις. Ξέρω καλύτερα από πολλούς. Και το δεύτερο που θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο και σεβαστό πρόεδρο, τον κύριο Τραγάκη, και να το ρωτήσω, ότι πράγματι από το 1923 ίσως σπάνια υπήρχε πρόταση μορφής, αλλά θα ήθελα να μου πει από το 1923 ή από το 1950 πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ψήφισαν οι εκάστοτε Βουλή της Ελλάδος ή πόσες διαδικασίες κατεπίγουσες είχαν προωθηθεί από τους Προέδρους κάθε φορά της Βουλής των Ελλήνων. Είναι δηλαδή δύο ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο επίδικο. Κύριε Πρόεδρε, η αριστερά με συνείδηση του ρόλου που έχει ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής στις εκλογές για την εκλογή του Προέδρου πριν από 2 χρόνια έκανε μια μεγάλη υπέρβαση και έδωσε ισχυρότατη πλειοψηφία στον σημερινό Πρόεδρο της Βουλής. Φοβούμαι ότι με πράξεις και παραλήψεις ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής έχασε την ευκαιρία να μείνει στα χρονικά του Κοινοβουλίου ως ένας πρόεδρος που σε δύσκολες στιγμές για την κοινωνία την ελληνική, σε δύσκολους καιρούς για την ίδια τη δημοκρατία, θα μπορούσε πραγματικά να αποδειχθεί ένας σημαντικός ταγός και φρουρός του ναού της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε 2 χρόνια έχουμε πάνω από 20 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με δεκάδες διατάξεις που καταγραφίζουν κοινωνικές κατακτήσεις των τελευταίων 50 χρόνων που έγιναν με αίμα και προσπάθειες του λαού. Όταν τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε 10 περιπτώσεις διαδικασιών κατεπίγουσας ψήφισης διατάξεων πολυσέλιδων νόμων, όπως ο τελευταίος, όπου στις 2 η ώρα το πρωί μας εδόθη νομοσχέδιο 300 σελίδων. Λοιπόν, 15 ώρες με 3 συνεργάτες μου δούλευα και δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Μπορείτε να μου πείτε ότι το διαβάσατε, κύριοι συνάδελφοι, και μπορείτε με συνείδηση, με το χέρι στην καρδιά και στη συνείδηση, να πείτε στον ελληνικό λαό ότι ψηφίσατε ενσυνείδητα αυτά που διαβάσατε? Να μας το πείτε. Εγώ λοιπόν ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να διαβάσω και να γίνω κάτοχος 300 σελίδων διατάξεων που η μία καταργούσε την άλλη. Όταν έρχονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολυσέλιδες τροπολογίες χωρίς να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή και ο Πρόεδρος της Βουλής δεν παρεμβαίνει. Υπήρξαν και άλλοι περίοδοι που ερχόντουσαν διατάξεις και υπήρξε μια παρέμβαση, κάποια αυτοσυγκράτηση στην κυβέρνηση, στις εκάστοτες κυβερνήσεις και στους εκάστοτες υπουργούς. Το είδατε αυτή την περίοδο πουθενά? Όταν έρχεται στην Βουλή των Ελλήνων και καλούνται οι βουλευτές των Ελλήνων, οι αντιπρόσωποι του έθνους, οι φρουροί της δημοκρατίας, οι υπερασπιστές της κοινωνίας και του ελληνικού λαού και ψηφίζουν το αγγλικό δίκαιο ως δίκαιο των ομολόγων που θα διέπει τα ομόλογα. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τι θα αναφωνούσε ο γέρος της δημοκρατίας? Ξέρετε τι είπε το 1965 όταν η εκτροπή του βασιλικού πραξικοπήματος
την οποία νομιμοποίησε ο τότε συνταγματολόγος ο κύριος Γουρίτσας, όπως επιχειρήσατε και χθες. Υπήρξε συνταγματολόγος και τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ισχυρίστηκε ότι το πραξικόπημα εκείνο που ανέτρεψε τη λαοπρόβλητη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου του 53% ήταν νόμιμο. Και αυτός ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Και έρχεστε να μας πείτε τι έγινε χθες. Ξέρετε λοιπόν τι αναφώνησε τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου? Καταστήσατε τη χώρα κατεχόμενη χώρα και καλούμεθα σε εθνική αντίσταση. Και τι μας είπατε χθες? Ότι ξέρετε πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί θα χάσουμε τη δόση. Έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου πάλι, υπάρχουν επίγουσες περιπτώσεις αλλά επιγόμενοι άνθρωποι. Εχθές ήσασταν επιγόμενοι, γιατί αυτή ήταν η εντολή της Τρόικας, όχι γιατί κινδύνευε η δόση. Και ψεύστηκε ενώπιον του ελληνικού λαού λέγοντας ότι αύριο θα γίνει αυτή η διαδικασία. Τι έχετε να πείτε σήμερα στον ελληνικό λαό? Σας εξαπάτησαν και εσάς βέβαια αυτοί για τους οποίους καταθέσαμε αίτηση δυσπιστίας κατά του κυρίου και βρήκατε νομικήστικα επιχειρήματα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτικό όργανο. Ο κύριος Σταμάτης σήμερα έπρεπε να είχε παραιτηθεί αν είχε στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, διότι τον άδειασε η κυβέρνηση. Και ζητούμε λοιπόν από τον πρόεδρο της Βουλής, τον οποίο ψηφίσαμε, του δώσαμε την εμπιστοσύνη μας καθ' υπέρβαση, πέστε μας πότε το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια τέτοια ενέργεια και δεν βρήκε ο κύριος Νεράτζης μία κουβέντα να πει για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει επίδειξη επιλεκτικής μνήμης. Ερχόμαστε λοιπόν στο χθεσινό και ανεβαίνει στο βήμα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και καθυβρίζει με λέξεις αργό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν το άκουσε ο κύριος πρόεδρος της Βουλής? Ποια έπρεπε να ήταν η θέση του? Δεν έπρεπε να ανακαλέσει τον κύριο αντιπρόεδρο στην τάξη? Και αντί αυτού, αντί να διακόψει, να συγκαλέσει όπως όφιλε τη διάσκεψη των Προέδρων, το να ζητήσει να έρθει μπροστά στη διάσκεψη των Προέδρων το Επιστημονικό Συμβούλιο, μπορεί να μας πει με ποιους διασκεπτόντας το γραφείο του, για να δούμε αν ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι κομματάρχης ή θεσμός ύψιστος της δημοκρατίας. Βεβαίως τα κόμματα είναι θεσμοί της δημοκρατίας. Είναι άλλο ο ρόλος ο δικός μου ως βουλευτή ενός κόμματος και άλλος ο ρόλος ενός ύψιστου θεσμού της δημοκρατίας όπως είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν εχθές ζητήσαμε να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση, γιατί δεν το υπερασπιστήκατε? Ορίστε κύριε Πρόεδρε, και τα καταθέτω στα πρακτικά να διαβάσουν οι κύριοι συνάδελφοι τι έλεγε το Σεπτέμβριο του 10 σε ανάλογη περίπτωση ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καράογλου. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Εδώ έχω ομιλίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου σε ανάλογες περιπτώσεις το Γενάρη του 11 του κυρίου Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Αυτά που εμείς είπαμε και λέμε είναι ψήγματα στους χαρακτηρισμούς που έκαναν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας για κατεδάφιση του Κοινοβουλίου, για εκτροπή και ανατροπή. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Αν έχετε την καλώσει. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Τελειώστε παρακαλώ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η δημοκρατία κινδυνεύει, μετατρέπεται από αστική δημοκρατία σε αυταρχική δημοκρατία. Και αυτό είναι επικίνδυνο ολίσθημα. Γι' αυτό λοιπόν
καλούνται όλοι οι θεσμοί και κυρίως το Προεδρείο της Βουλής να προστατεύσει από πειρασμούς αυτού του είδους, από πειρασμούς που πραγματικά πολλές φορές επιδεικνύουν και εκδηλώνονται από τις κυβερνήσεις, από την εξουσία, την εκτελεστική, να υποβαθμίσει και να απαξιώσει τη δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και κυρίως το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο το οποίο βάλλεται από εξωθεσμικούς παράγοντες που επιχειρούν να απαξιώσουν τον βουλευτή, γιατί θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε Βουλή των πλουσίων ή των αργόσχολων. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εγρήγορση από όλους. Δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ή της ή κάποιου άλλου κόμματος. Επιτέλους ας υπερβούμε αυτές τις περιχαρακώσεις και ας αναλάβουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Διότι σήμερα είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα είναι μια άλλη κυβέρνηση, μεθαύριο μια άλλη. Και ανάλογα, δεν θα λειτουργούμε ανάλογα με τη θέση που είμαστε. Επιτέλους θα έχουμε ένα πρόσωπο και όχι με προσωπείο. Θα λειτουργούμε και θα κυβερνούμε τη χώρα. Σας ευχαριστώ.